Η περιοχή της μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στις όχθες του Ιορδάνη θεωρείται κατά την παράδοση του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας ως το ακριβές σημείο της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, καθώς επίσης και ως η περιοχή της διαβάσεως του Ιορδάνου ποταμού υπό των Ισραηλιτών, καθοδηγουμένων υπό Ιησού του Ναβί και διασωθέντων εκ των εχθρών αυτών. Πιστεύετε επίσης ότι κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους εσώζε το πλησίον της Ιεράς Μονής του Ιωάννου του Προδρόμου και σπήλαιον ένθα έζη ο Τίμιος Πρόδρομος. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου μαρτυρείται εις το συγκεκριμένο σημείο από τον ετών της δράσεως εις τους Αγίους Τόπους της Αγίας Ελένης 325 με 335, η οποία θεωρείται κατά παράδοση ως ικτήτορα αυτής. Η Μονή του Τιμίου Προδρόμου κατεστράφει και επαναλειτουργήσε πολλάκις διαμέσου των αιώνων. Σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Αγία Ελένη τον καιρό που ήρθε στους Αγίους Τόπους με σκοπό να οικοδομήσει τον πανίερο ναό της Αναστάσεως, έκτισε και στην τοποθεσία του βαπτίσματος περικαλεί ναό και ξενώνα προς τιμήν της Αγίας Τριάδας ή του Ιωάννου του Βαπτιστή στις όχθες του Ιορδάνη. Η Μονή του Τιμίου Προδρόμου θα κατοικηθεί από μοναχούς μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα, αλλά στη συνέχεια οι συνεχείς επιδρομές των Αράβων στην περιοχή θα φέρουν την ερήμωση και την εγκατάλειψη της Μονής, που θα μεταβληθεί σε καταφύγιο ληστών, όπου τελικά, σαν επακόλουθο του γεγονότος αυτού, η τουρκική κυβέρνηση θα προβεί στην καταστροφή της με χρήση εκρηκτικών υλών. Ο Βενιαμίν Ιωαννίδης αναφέρει ότι στα ερείπια διεσώθη αρχαία εικόνα που έφερε την επιγραφή. «Είδε ο αμνός του Θεού και ευρήκαμεν δεύτε τον ποθού». Πριν από τον καταστροφικό σεισμό του 1927, η Μονή ήταν διόροφη και μεγαλοπρεπής, όπως φαίνεται σε μια σπάνια φωτογραφία στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στις όχθες του Ιορδάνη. Η ιστορία της ιεράς αυτής μονής ξεκινά από αρχαιοτάτους χρόνους, πριν από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η σημερινή μορφή του μοναστηριού, που είναι μεταγενέστερη, έχει ορθογωνική κάτωψη και καταλαμβάνει έκταση περίπου 1.343 τετραγωνικών μέτρων. Η τοπονυμία του μοναστηριού καταγράφεται τον 4ο αιώνα ως το του Αγίου Ιωάννου του Βαπτίσματος,
ακριβώς στη θέση όπου σύμφωνα με την εβραϊκή και χριστιανική παράδοση υπήρξε ο τόπος της διάβασης του Ιορδάνου ποταμού Βεθαβαρά στην εβραϊκή τόπος διαβάσεως από τις φυλές του Ισραήλ προκειμένου αυτές να καταλάβουν την γη της επαγγελίας. Η αρχαία αυτή τοποθεσία της θέσεως του βαπτίσματος του Κυρίου ταυτίζεται με τα ευαγγελικά στοιχεία που αναφέρουν τον Ιησού Χριστό μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη, αναγόμενον εις την έρημο της Ιουδαίας ή να πειραστεί υπό του δαίμονος. Το γεγονός αυτό αποτελεί και την χριστιανική παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων που ανάγεται στον 4ο αιώνα και έχει διασωθεί στον χάρτη της Ματιβάς. Ένα δεύτερο ισχυρό τεκμήριο αποτελεί η πληροφορία του Οριγένη, ο οποίος το 220 μετά Χριστόν εμελέτησε τους Αγίους Τόπους και υπήρξε ο πρώτος μετά τους Ευαγγελιστές που αναφέρεται στην τοποθεσία όπου εβάπτιζε ο πρόδρομος και όπου ο Κύριος βαπτίστηκε υπό αυτόν. «Δείκνιστε δε λέγουσι παρά τη όχθη του Ιορδάνου τα βυθαβαρά εν θα ιστορούσι τον Ιωάννην δε βαπτικένε». Υποχρέωσε λοιπόν, όχι υποχρέωσε, ζήτησε μάλλον, επέβαλε επιτακτικά ο βασιλιάς της Ιορδανίας την Μητρόπολη Βλαδιμίρ να δώσει δωρεάν εκτάσεις σε οποιοδήποτε χριστιανική ομολογία θα ήθελε να χτίσει ή κάποια εκκλησία ή μοναστήρι στην ευρύτερη περιοχή για να ανέβει πληθυστικά η Ιορδανία. Και αυτό είναι το δυναμοντάδο και ποιο άλλο είναι το διευθυντικό συνάδελμα. Έτσι λοιπόν έδωσε, ας πούμε, 50 χρήματα σε κάθε εκκλησία. Ομολογία για να χτίσει την εξής, γιατί θα χτίζεται αρμένικη, έχει μια ρώσικη, έχει μια φραγκισκανική. Όλη η απέναντι φυσικά έκταση που βλέπετε η έρμος είναι της Μητροπόλεως. Εδώ πέρα. Εδώ είναι η ρώσικη πλευσότητα, δεν καταλαβαίνετε φυσικά. Ενώ και από το Ισραήλ πλησιά του, με τη συμπεριφορά, όλοι δεν είναι ενδιαφέροντος πολύ για τον τουρισμό.